Αλέξανδρα, να ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό. Συμμετείχε σε μια κοινή πρωτοβουλία του ΨΑΠ με το συμπαίκτη σου στην εθνική ομάδα και παίκτη του Ολυμπιακού, τον Λεωνάρντο Κούτρη. Θέλω να μας μιλήσει λίγο γι' αυτό. Καταρχήν να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση πρωτοποριακή, μπορώ να πω, του ΨΑΠ και αξίζουν συγχαρητήρια γιατί προβάλαμε προς τα έξω στον κόσμο μια εικόνα διαφορετική και θεωρώ ότι κάναμε αρκετά βήματα μπροστά ώστε να δείξουμε στην νεότερη γενιά τι είναι αθλητισμός, ότι μπορεί να υπάρχουν αντίπαλοι μόνο 90 λεπτά. Αλλά πέρα από αυτό, συνεχίζουμε μαζί, πορευόμαστε μαζί και υπάρχει η έννοια της αλληλεγγύης. Πώς σε έπραξε εσύ το γεγονός πολλά μικρά παιδιά να σου εύχονται καλή επιτυχία κόντρα στην ομάδα τους δύο μέρες πριν το παιχνίδι? Ναι, βαθιά χαραγμένες οι αναμνήσεις αυτές. Πήγαμε στον Πειραιά, στο 28ο σχολείο του Πειραιά. Μπορώ να πω ότι μας αγκάλιασαν τα παιδάκια. Βλέπουν μία εικόνα στην τηλεόραση και πραγματικά είμαστε πρότυπα για αυτούς. Γιατί οι απαιτήσεις προς αυτά τα παιδάκια είναι τεράστιες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και μετρημένοι σε ό,τι λέμε και σε ό,τι κάνουμε. Αλλάζει λίγο και τη δικιά σας την νοοτροπία και την ψυχολογία μια τέτοια συναναστροφή με παιδιά και το πώς βλέπουν αυτά το ποδόσφαιρο? Σίγουρα κάνει τον ποδοσφαιριστή πιο υπεύθυνο, μπορώ να πω, στις κινήσεις που κάνει, στον τρόπο που παίζει, στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που κινείται, γιατί όπως σας είπα και πριν, μας βλέπουν μικρά παιδάκια, είμαστε πρότυπα και πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα.